Έχουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ στο Χάντμπολ, τον κύριο Σεϊρακίδη, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, κύριε Σεϊρακίδη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον και γι' αυτό το λόγο θέλαμε να έχουμε μια κουβέντα μαζί σας. Γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξαν κάποια μεγάλα παιχνίδια και έρχονται και άλλα μεγάλα παιχνίδια. Αρχικά να ξεκινήσουμε από αυτήν την πρόκριση του ΠΑΟ κόντρα στον Διομήδη στο Άργος. Και εκτός από το γεγονός ότι η ομάδα πέτυχε το στόχο της να περάσει την επόμενη φάση, ήθελα να ρωτήσω, είστε ικανοποιημένος με το γεγονός ότι σε αυτό το παιχνίδι του κυπέλου, σε αυτή την έδρα κόντρα στο συγκεκριμένο αντίπαλο, η πρόκριση ήρθε πολύ πιο εύκολα από ότι η νίκη που ήταν πολύ ωριακή στο πρωτάθλημα? Και πώς εξηγείται αυτό βασικά? Ναι, οπωσδήποτε είναι ευχαριστημένος κυρίως από την πρόκριση. Και σίγουρα διαβάσαμε το προηγούμενο παιχνίδι, ήμασταν πιο έτοιμοι αυτή τη φορά. Σε κάποιες ειδικές καταστάσεις που ειδικά το Άργος δημιουργεί πολύ δυνατές και καλές προϋποθέσεις μέσα στην έδρα του για να μπορεί να κερδίσει τα παιχνίδια. Και πιστεύω ότι σταθήκαμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δίκαια περάσαμε. Νωρίτερα από αυτή την αναμέτρηση υπήρχε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο οποίο ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να φύγει με κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Είναι νωρίς μες στην σεζόν, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί αγώνες μπροστά και στο τέλος θα κρυφθούν όλα. Πώς είδατε σε αυτή την αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό, που θα είναι και ένας βασικός αντίπαλος για τον τίτλο στο τέλος? Ναι, σίγουρα δεν βγάλαμε την καλύτερη μας απόδοση. Σταθήκαμε σε κάποια σημεία πολύ καλά στο παιχνίδι μέσα. Παρότι η αρχή, το ξεκίνημά μας δεν ήταν ιδιαίτερα καλό, καταφέραμε, ισορροπήσαμε το μάτς στο 52-54, εκεί ήμασταν στα 2 γκολ. Δυστυχώς δεν αντέξαμε να διεκδικήσουμε την νίκη μέχρι το τέλος. Και εκείνο που σκεφτόμαστε όλοι στην ομάδα είναι ότι με μια εμφάνιση η οποία δεν ήταν το αναμενόμενο σε ένα ντέρμπι, σταθήκαμε αρκετά καλά. Που αυτό μπορεί να σημαίνει αργότερα στις επόμενες αναμετρήσεις μας, εφόσον βγάλουμε τη βιότητα που πρέπει, να είμαστε έτοιμοι και να κερδίσουμε αυτά τα τέτοια παιχνίδια. Και πιστεύετε ότι αυτά τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, και το πρώτο που ήταν πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν, αλλά και αυτό το δεύτερο για το πρωτάθλημα στην έδρα του Ολυμπιακού, ίσως είναι μεγάλο όπλο για τον ΠΑΟΚ για να λειτουργήσουν διδακτικά για τα παιχνίδια στο τέλος? Δηλαδή μπορεί ο ΠΑΟΚ να μειώσει τα λάθη που έκανε σε αυτούς τους δύο αγώνες για να πάρει εκεί που ναι, θα το χρειάζεται και όλος περισσότερο τις νίκες που θέλει? Σίγουρα όλα αυτά είναι ένα δίδαγμα από τη μια. Απ' την άλλη είναι ότι μαθαίνεις καλύτερα τον αντίπαλο, και ίσα ίσα θεωρώ ότι μπορεί να δημιουργήσει πολύ περισσότερα πράγματα μετά από κάποια παιχνίδια, τα οποία βλέπεις τα λάθη σου, βελτιώνεσαι σε όλους τους τομείς και είσαι έτοιμος να διεκδικήσεις τη νίκη. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι. Ήδη έχουμε μπροστά μας μια πρόκληση με τον Ολυμπιακό, το Final Four του Κυπέλλου, όπου θα την αντιμετωπίσουμε, ναι, στο πρώτο μάτς. Σίγουρα εκεί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε όλους τους τομείς, και σε άμυνα και σε εφηδιασμό και επίθεση και κυρίως και ψυχολογικά, και αυτό θα επιδιώξουμε το επόμενο διάστημα. Και από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι και η ΑΕΚ είναι ένας δυνατός αντίπαλος, έχει επενδύσει πολύ φέτος, οπότε νομίζω ότι φέτος η χρονιά έχει πολύ δύσκολα και επικίνδυνα παιχνίδια, και εμείς τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν πρέπει να σταθούμε όρθιοι για να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Πριν σας ρωτήσω, πριν πάμε έτσι σε μια ερώτηση που θα αφορά και το ενδεχόμενο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί με κάποιους παίκτες, και αν μπορείτε να μας πείτε βέβαια κάτι παραπάνω, ήθελα να ρωτήσω, με βάση τις κινήσεις που έχουν κάνει και οι αντίπαλοι, θεωρείτε ότι το έργο του ΠΑΟΚ έχει δυσκολέψει, ότι ίσως το ρόστερ του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ είναι πιο έτσι πλέον πλήρες, πιο δυνατό, ίσως έχουν καταφέρει μετά τη μεταγραφική περίοδο να πάρουν ένα προβάδισμα σε αυτόν τον τομέα? Εντάξει, αν θεωρήσουμε προς την μεριά οικονομικών δεδομένων αυξημένων, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτό το κομμάτι. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, και θέλουμε να στηριχτούμε στην ομαδική προσπάθεια όλων των παιδιών για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε αυτά τα δεδομένα. Σίγουρα υπάρχει ποιότητα και από τις δύο ομάδες, και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ, αλλά εξίσου δυνατοί είμαστε και εμείς, πιστεύω, σε όλους τους τομείς. Αλλά το μεγάλο μας όπλο είναι η ομαδικότητα και η ποιότητα που μπορούμε να βγάλουμε σαν ομάδα. Μάλιστα. Ωραία, και τώρα να πάμε λίγο στα μεταγραφικά. Επειδή έχουν δει το φως της δημοσιότητας δύο ονόματα, αυτό του Πόλσεν και του Ζαμφόρ,
Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κάτι παραπάνω που μπορούμε να αναφέρουμε, ότι όντως η ομάδα θα κινηθεί για ένα από τους δύο και για τους δύο μεταγραφικά και θα τους αποκτήσει? Ναι. Πιστεύω ότι 99% είναι από 100%. Ο τερματοφύλακας είναι αυτός που μας χρειάζεται, είναι ο Δανός, ο Τόμας Μπερκ, ο οποίος είναι νεαρός στην ηλικία, αλλά έχει δείξει καλά στοιχεία μέχρι τώρα στη Δανία. Είναι μια μεγάλη σχολή δανέζικη και πολύ ποιοτική, και το ξέρουμε όλοι από το παγκόσμιο στερέωμα. Και πιστεύουμε ότι θα καταφέρει να μας βοηθήσει στην πορεία μας, μαζί με τον Κοτανίδη και τα υπόλοιπα παιδιά και τους άλλους τερματοφύλακες που έχουμε, να ισχυροποιήσουμε τουλάχιστον το αισθήσουμε και ένα κομμάτι ακόμα της αιστείας, το οποίο δημιουργήθηκε με την έλλειψη του Κώστα Γουργούμη. Όσον αφορά τον άλλο τον παίχτη, νομίζω είναι μια καλή συγκυρία το ότι θα βρεθεί στην Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα ίσως θα δούμε την ποιότητά του και ανάλογα ίσως προχωρήσουμε ή όχι. Μάλιστα, τώρα άρα είναι η μία από τις δύο είναι... Ναι, κατάλαβα. Αλλά σίγουρα η διαδικασία και η σκέψη είναι ότι έχουμε κλείσει, ας το πω έτσι, τον τερματοφύλακα. Τον Δανό. Μάλιστα. Υπάρχει ένα παιχνίδι αυτό που έρχεται με την Χάνθα, αν δεν κάνω λάθος. Σε αυτό το παιχνίδι, εντάξει, σίγουρα πάω και έχει τον πρώτο λόγο. Θα πρέπει απλά να το αποδείξει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως γίνεται με όλες τις αναμετρήσεις. Υπάρχει κάτι στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε ως πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ομάδα ή όλα κλείνουν ομαλά με την προετοιμασία? Ναι, θεωρώ ότι εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με πολύ σοβαρό τρόπο. Η ομάδα βρίσκει τα πατήματά του σιγά σιγά. Σίγουρα έχουμε κάποια μικροπροβλήματα, κυρίως από ιώσεις, όπως είχαμε του Καλόμερου, ο οποίος δεν είχε έρθει στο Άργος, του Νικολαίδη, τώρα του Πέγιοβιτς, έχουμε τέτοια μικροπροβλήματα. Ένα θετικό είναι ότι μπορεί να επανέλθει ο Αραμπατζής, ο οποίος βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι για το αυριανό μάτς και από θέμα ιώσεων. Και από εκεί και πέρα ο στόχος θα είναι και όχι μόνο η νίκη, αλλά και η καλή ποιότητα που μπορούμε να βγάλουμε στο μάτς. Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία και εννοείται και καλή συνέχεια στη σεζόν. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε, εννοείται. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.